Σήμερα πήρα την απόφαση να κάνω ένα τελείως διαφορετικό βίντεο. Έχω φτάσει στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, και θα κάνω δύο βίντεο ξεχωριστά. Θα κάνω ένα What I Eat in a Day, για να δείτε λίγο τι μπορείτε να τρώτε στα ταξίδια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο. Και σε αυτό το βίντεο θα σας ξεναγήσω στο πολύ όμορφο Τελ Αβίβ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Και αντίστοιχα, γράψτε μου σχόλια από κάτω αν έχετε πάει και εσείς στο Τελ Αβίβ και έχετε ταξιδέψει και το έχετε δει. Έχω βγει από το ξενοδοχείο. Έχουμε φτάσει Τελ Αβίβ και σε αυτό το βίντεο θα σας κάνω ένα πολύ μικρό mini tour στην πόλη Τελ Αβίβ. Στο τέλος θα φτάσουμε στην παραλία, θα περάσει το λεωφορείο, που είναι από τα πιο ωραία γενικότερα έτσι αξιοθέατα της πόλης. Και φυσικά δεν θα είμαι ο αντίστοιχος φτύχης πλέτσας που ξέρει την κάθε πληροφορία με λεπτομέρεια, οπότε να είστε πικείς. Κάνω μια πρώτη στάση εδώ, αυτός ένας δρομάκος ο οποίος έχει κατά μήκος καφετέρειες, και το ωραίο είναι ότι είναι διαχωρισμένο και πήγαινε έρχονται ποδήλατα, δεν περνάνε αμάξια, και οδηγεί στο κεντρικό δρόμο που λέγεται κάπως Stig, κάπως έτσι, τέλος πάντων δεν το ξέρω. Είναι εκεί μπροστά όπως βλέπετε, οπότε εκεί κατευθυνόμαστε για αρχή, που είναι επίσης πολύ ωραία τοποθεσία για ποδήλατο. Γενικότερα όλοι οι Ισραηλοί που έρχονται στην πορεία του βίντεο κάνουν πάρα πολύ άθληση γενικότερα. Τρέχουν, αθλούνται και όταν σηκώ στην παραλία θα είναι μαγικά. Βλέπετε κεντρικά ότι έχει τα ποδήλατα, περπατάνε και στο βάθος βλέπω και κάτι Mac. Θα κρατηθώ, είναι η αλήθεια. Έχω φάει μια μπάρα και έχω πιει ένα καφέ, ακόμα δεν έχω φάει κανονικό γεύμα. Και όλος αυτός ο δρόμος είναι κατά μήκος της πόλης, πολύ μεγάλος. Εδώ γενικότερα έχει και όλα τα μπαρ, κλαμπς της πόλης, οπότε το βράδυ είναι αρκετά πολυσύχναστος. Θα το περπατήσουμε όλο αυτό το δρόμο κατά μήκος, οπότε μείνετε μαζί μου. Είναι μία σειρά νέων βίντεο που κάνω, γενικότερα πάω ταξίδια. Το Τελ Αβίβ δείχνεται για τα lime του. Είναι πολύ εύκολο, είναι μια ευθεία πόλη όπως είπαμε, οπότε το lime συμφέρει στο να μετακινήσει αν έχεις ποδήλατο. Σήμερα συγκεκριμένα, Παρασκευή και Σαββάτο, είναι κλειστά από το απόγευμα μέχρι αύριο το Σαββάτο στις 7, οπότε τα περισσότερα εστιατόρια, μεταφορικά μέσα, λεωφορεία κλείνουν όλα, είναι λόγω είναι λόγω της θρησκείας τους, τέλος πάντων. Οπότε είναι το αντίστοιχο σουκού με εμάς, απλώς το σουκού είναι Παρασκευή Σαββάτο και κλείνουν αρκετές υπηρεσίες. Και μετά τα μάκα έρχεται δεύτερο χτύπημα, όπου σαν τροφολόγος αρχίζω και σκαλώνω. Κάνω λίγο zoom, chocolate bar. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα. Η γλυκόζη είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα προσπαθήσω να κρατηθώ στο ύψος των περιστάσεων. Θα το προσπεράσω, γιατί στόχο να δοκιμάσω έτσι ένα παραδοσιακό γεύμα εδώ πέρα. Και ίσως φάω πιο μετά ένα γλυκό. Έχω βάλει στο GPS διαδρομή για την παραλία. Θέλουμε περίπου 20 λεπτά περπατηματάκι. Κοιτάξτε εδώ το δρόμο, πόσο ωραία. Πόσο ωραία θα ήταν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, αντίστοιχα να είχαμε ένα τέτοιο δρόμο που θα βλέπεις ποδήλατα, ανθρώπους να περπατάνε. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο πίσω σε αυτά. Οπότε 20 λεπτάκια περπάτημα για παραλία και βλέπουμε και σας δείχνω από όλη την υπόλοιπη διαδρομή έτσι κάποια μικρά ωραία spots. Και ενώ προχωράμε, ο συγκεκριμένος δρόμος που είμαι είναι αρκετά θορυβώδες, οπότε θα ακούτε θορύβους. Θυμίζει λίγο κέντρο Αθήνας. Δύο σημαντικά tip, επειδή γενικότερα είναι αρκετά ακριβή πόλη, δηλαδή προσεγγίζει πάρα πολύ Ελβετία. Χθες εγώ πέφτασα από το αεροδρόμιο, αν θέλετε να έρθετε ποτέ, μην πάρετε γενικότερα Uber, είναι πάρα πολύ ακριβό. Εμένα μου έκανε και μια γενικότερα διπλοχρέωση και μου βγήκε από το αεροδρόμιο στο κέντρο γύρω στα 90 ευρώ, οπότε θα δω τι θα γίνει με αυτό, αποφύγετε το γενικά. Έχει ακριβή ζωή. Και δεύτερο tip, μην πάρετε SIM κάρτα από το αεροδρόμιο, γιατί είναι για αυτή αρκετά ακριβή. Αν θέλετε να έχετε unlimited internet και κλήσεις
κάνει γύρω στα 57 ευρώ, αλλά στο κέντρο μπορείτε να βρείτε πολύ πιο φθηνές λύσεις σε SIM κάρτα γύρω στα 20 ευρώ με λιγότερα gigabyte. Οπότε αυτά κρατήστε τα πρώτα έτσι σημαντικά tips στο οικονομικό της υπόθεσης και συνεχίζουμε προς την παραλία. Είμαστε γύρω στα 10 λεπτά για παραλία και εδώ έχει γενικότερα ένα spot το οποίο θα δείτε έχει αρκετό κόσμο απέναντι. Είναι κάτι σαν αγορά. Μουσικές βαράνε και πιο μέσα σίγουρα έχει και περισσότερο ταβαντούρι. Ίσως πάμε μετά, ας συνεχίσουμε λίγο για την παραλία. Λοιπόν, μπροστά κάτι αρχίζει και αχνοφαίνεται. Τώρα όσον αφορά το περπάτημα, γιατί δεν επέλεξα lime, είναι και ένα πολύ καλό tip γενικότερα να έχετε κατά νου στα ταξίδια. Όταν πάτε ένα ταξίδι υπάρχει δυνατότητα και ευκαιρία να περπατήσετε αρκετά, οπότε και να καταναλώσετε θερμίδες, άρα αν φάτε κάτι πιο πυκνό θερμιδικά, αυτό πολύ εύκολα θα το εξισορροπήσει. Εγώ προσωπικά πάντα το επιλέγω στο να περπατάω και ειδικά στο Τελαβή που είναι μια πόλη που είναι σχετικά flat και γύρω στα 10 με 15 max 20 λεπτά όλα είναι κοντά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να απολαύσεις αλλά και να ασκηθείς παράλληλα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στη στιγμή που όλοι περιμέναμε. Κάπου εκεί πέρα στο βάθος ξεκινάει η παραλία και εκτείνεται σε όλη εδώ τη σειρά. Θα σας πάω πιο μετά. Γενικότερα ένας φίλος μου είπε ότι είναι το Μαϊάμι της Μεσογείου και θα το δείτε λίγο στη συνέχεια του βίντεο. Οπότε εδώ θα θυμίσει λίγο άλιμο, δεν είναι βέβαια καμία σχέση, είναι πολύ πιο γιγάντιο όλο αυτό. Υπάρχει τεράστια μόδις έκταση, όπως θα δείτε στη συνέχεια πολλοί παίζουν βόλεϊ, ράκετες, μπάλα, ποδόσφαιρο, οπότε έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για να κάνεις. Κοιτάξτε εδώ. Όλο αυτό συνεχίζει και όλος αυτός ο διάδρομος περπατάς παραλιακά όλη την πόλη. Μείνετε μέχρι τη συνέχεια γιατί θα έχω ωραία στιγμιότυπα. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε βόλεϊ το ένα δίπλα στο άλλο. Πιο απόγευμα μαζεύονται και όλα αυτά είναι γεμάτα. Είναι πραγματικά παραταγμένα στη σειρά και πιο κάτω έχει άλλα τόσα. Take a look. Εγώ μάλλον θα βουτήξω σήμερα. Όλα αυτά είναι ξενοδοχεία. Πάνω στις ταράτσες παίζουν μουσικές. Έχει και μεσημεριανά πάρτι. Και από αυτή την πλευρά συνεχίζει η παραλία. Βλέπετε έχει και ποδό. Πώς λέγεται αυτό? Σαν το table tennis. Τένις με ποδόσφαιρο. Για να δούμε λίγο τους τύπους. Καλά το πάνε. Οπότε κάπου εδώ με αυτό το πολύ ωραίο τοπίο και τα τοπία θα σας αφήσω για να απολαύσω και εγώ την όλη φάση. Ελπίζω να σας άρεσε, αν το βίντεο σας άρεσε θυμηθείτε να χτίσετε ένα like για να μου δείξετε την αγάπη σας. Από κάτω περιμένω οποιοδήποτε σχόλιο έχετε, αν έχετε Tel Aviv, τι σας άρεσε περισσότερο και τι θέλετε να δείτε σε επόμενα αντίστοιχα ταξίδια με βάση αυτό το νέο concept. Σε επόμενο βίντεο What I Eat in a Day σε ένα ταξίδι και πώς προσέχω διατροφή μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε και ένα subscribe, δεν βοηθάει πάρα πολύ στη στήριξη του καναλιού και να χτυπάτε και το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι κάθε επόμενο βίντεο που βγαίνει. Δεν έχω μάθει ακόμα Ισραηλινά για να σας χαιρετήσω στα Ισραηλινά. Οπότε μέχρι στιγμής περιμένουμε το επόμενο. Καλή συνέχεια σε όλους. See you!